επίσης μέσα από την επαγγελματική του εμπειρία στον τομέα του branding τον κύριο Δημοσθένη Μπρούσαλη, Γενικό Διευθυντή Dusk Branding, να μας μιλήσει για την εμπειρία του και τον τόσο σημαντικό για τη χώρα μας χώρο του τουρισμού. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Δημοσθένης Μπρούσαλης. Ευχαριστώ πολύ τη διοργάνωση για δεύτερη φορά, γιατί πριν από λίγο μιλούσα σε μια άλλη αίθουσα. Θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη από όσους ήσασταν και εκεί. Κάποιες διαφάνειες από αυτές που θα δείξω είναι αντίστοιχες με αυτές που έδειξα προηγουμένως, αλλά επειδή οι βασικές αρχές είναι κοινές, ελπίζω να μου το δικαιολογείτε. Το θέμα λοιπόν για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι branding men, τουρισμός δε. Πώς αυτό εφαρμόζεται δηλαδή, η έννοια του branding γενικότερα, στο θέμα του τουρισμού, που αποτελεί τόσο σημαντικό τομέα ή θα μπορούσε ή θα έπρεπε να αποτελεί τόσο σημαντικό τομέα για τη χώρα μας. Να πω επίσης εκ προημίου ότι όλες οι εικόνες που θα δείτε είναι από την Καβάλα, η οποία είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου. Συγχωρήστε με έτσι τον ενθουσιασμό. Τόσα χρόνια στην Αθήνα παραμένω ένθερμα καβαλιώτης, οπότε συγχωρήστε το μου. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ, το είπα ήδη. Το γραφείο του οποίου έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής φέτος κλείνει τα 30 χρόνια του και κάνει αυτό, χτίζει μάρκες. Αυτό είναι το καινούργιο σήμα του ελληνικού τουρισμού, για όσους από εσάς το έχετε αντιληφθεί. Είναι ελπιδοφόρο και πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Προσωπικά είμαι από τους θειασότες. Βλέπω πάρα πολλά καλά. Ας μου επιτραπεί εδώ πέρα να τροποποιήσω λίγο το βασικό μότο, το βασικό σλόγγαν που είναι All Time Classic για την ανάγκη της παρουσίασης και να το κάνω All Time Basic. Γιατί επί της ουσίας σε αυτό θα αναφερθούμε. Γιατί πολλές φορές επίσης το συγκεκριμένο πράγμα είναι κάτι που ξεχνούμε σε αυτή τη χώρα. Βασικές αρχές λοιπόν. Perception is reality. Αυτό που εγώ πιστεύω για ένα συγκεκριμένο πράγμα είναι η δική μου προσωπική αλήθεια και είναι και πάρα πολύ ισχυρή. Ο στόχος της επικοινωνίας γενικότερα είναι να διαμορφώσει την προσωπική αλήθεια των πολλών σύμφωνα με αυτό που η μάρκα επιθυμεί και στοχεύει. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στον τουρισμό και ιδιαίτερα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή το ζούμε νομίζω πολύ καλά, αν δεν μπεις εσύ την ιστορία σου θα την μπουν κάποιοι άλλοι για σένα και πιθανότατα όχι με τον τρόπο που θα ήθελες. Η διεθνής εικόνα μας πολύ απέχει από την πραγματικότητα στη χώρα μας. Δεν έχουμε όμως και πάρα πολλούς, για να μην πω κανέναν τρόπο, να διαμορφώσουμε, να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα. Αποτέλεσμα είναι αυτό που μόλις είπα. Τι είναι μάρκα? Μάρκα λοιπόν είναι αυτά που μπορώ να ανασύρω στο μυαλό μου, που μπορεί να είναι ήχοι, εικόνες, χρώματα, γεύσεις, αφές, υφές, οτιδήποτε έχει σχέση με αίσθηση, όταν μου πούνε ένα θέμα. Καβάλα. Ακόμα και αν δεν έχετε πάει, αυτόματα ανασύρετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σας. Αυτό είναι για σας η μάρκα Καβάλα. Αυτό που όλοι σας έχετε στο κεφάλι σας συνολικά για το συγκεκριμένο πράγμα είναι η δύναμη της μάρκας συνολικά. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Όσο καλύτερες έννοιες έρχονται στο μυαλό σας αναφερόμενος σε μία μάρκα, τόσο καλύτερη περιουσία και τόσο πιο δυνατή είναι η μάρκα. Τι είναι branding? Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία κτίζουμε τη μάρκα, τη μεγαλώνουμε, την αναπτύσσουμε, τη δουλεύουμε και κερδίζουμε από αυτήν. Τι είναι τώρα city branding? Ή θα το βρείτε ταυτότητα προορισμού με διαφορετικούς όρους ή destination branding, θα το βρείτε στο διαδίκτυο γενικότερα. Είναι ουσιαστικά η εξειδικευμένη διαδικασία του branding που αφορά προορισμούς. Τι ορισμός προορισμού? Τις πόλεις, τους νομούς, τις περιφέρειες, τη χώρα, γιατί όχι. Αυτό λοιπόν είναι destination ή city branding. Το συγκεκριμένο πράγμα είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο ανάπτυξης τουριστικής και όχι μόνο παγκοσμίως. Okay. Όχι στη χώρα μας. Και να πω ότι ο τουρισμός δεν μας αφορά. Πώς διαμορφώνει τη μάρκα? Πρακτικά από ό,τι κάνω, ό,τι λέω, ό,τι πιστεύω, κυρίως και καταρχήν εγώ για το προϊόν μου. Πάλι κάνετε την αναγωγή στη χώρα, μπορείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας. Τι είναι πόλη, όπου πόλη μπορείτε να βάλετε περιοχή, νομός, χώρα? Μάρκα. Είναι μια προσωπική συλλογή εικόνων, λέξεων, πληροφοριών, κυρίως εμπειριών, προτάσεων, φίλων κλπ. Που έχω στο κεφάλι μου όταν αναφέρομαι σε αυτόν τον προορισμό, σε αυτόν τον τόπο. Και πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια μάρκα η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη. Δεν είναι ένα σταθερό προϊόν. Η βασική διαφορά άλλωστε ενός μιας μάρκας προορισμού και μιας μάρκας κλασικής λογικής που είναι στα ράφια των μαγαζιών είναι το ένα, ότι το ένα είναι δημιούργημα. Κάποιος κάθισε και σκέφτηκε τι θέλει ο καταναλωτής και φρόντισε να του το δώσει, βασικές αρχές του μάρκετινγκ.
Ο προορισμός είναι κάτι που ήδη υπάρχει και σε σημαντικό βαθμό δεν εξαρτάται από αυτό που φτιάχνει τη μάρκα. Είναι οι δύο βασικές διαφορές. Τι είναι τουρισμός? Πολύ σημαντικό. Τρία πολύ απλά πράγματα. Είναι μια υπόσχεση εμπειρίας πριν τον επισκεφτώ. Είναι εμπειρία όταν είμαι εκεί. Και πολύ σημαντικό είναι αναμνήσεις όταν φύγω πια από εκεί. Ειδικά στο τελευταίο, αν ο προορισμός έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, αυτό αποτελεί μια τεράστια περιουσία για τον προορισμό. Θα πούμε αμέσως μετά παρακάτω. Αυτό υποθέτω το έχετε ακούσει ξανά. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Λάθος. Ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ο τουρισμός είναι ο τρόπος για να κερδίσουμε από αυτό. Αυτό που μας κάνει μοναδικούς σε σχέση με όλους τους γείτονες και με όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας σε αυτόν τον τομέα είναι ο πολιτισμός μας. Εξαιρετικές ακτές έχει και η Τουρκία, ακριβώς ίδιες με εμάς. Επίσης η Ιταλία είναι απέναντι από την Κέρκυρα, θυμίζω. Και επίσης πάρα πολλοί προορισμοί που, αν σας πω το λίμα ακτή, θα ανασύρεται στο κεφάλι σας. Έχω και από αυτό. Δεν είναι αυτό που με διαχωρίζει. Δεν είναι αυτό που με καθορίζει. Δεν είναι η αυθεντικότητά μου, η πηγή της αυθεντικότητάς μου. Ο πολιτισμός είναι η πηγή της αυθεντικότητάς μου. Ο τουρισμός είναι ο ορισμός της εξωστρέφειας, που μας αφορά αυτή τη στιγμή ως κοινωνία, ως οικονομία συνολικά. Όχι μόνο ως τουρισμός, διότι σε σημαντικό βαθμό ο τουρισμός είναι και γαστρονομία, αναφέρω απλά μία πτυχή, που με τη σειρά της σημαίνει ελληνικά τρόφιμα και ελληνική διατροφή, που με τη σειρά της σημαίνει εξαγωγές. Ήρθα στην Ελλάδα, δοκίμασα κάτι, το αναζητώ επειδή μου άρεσε και στη χώρα που βρίσκομαι. Και το αγοράζω. Για να θυμηθώ, να ανασύρω στο μυαλό μου τη μάρκα τη συνολική Ελλάδα όπου το έφαγα. Σειρά. Με ποιον τρόπο γίνεται σωστά η δουλειά? Καταρχήν ερευνώ, στη συνέχεια καταστρώνω στρατηγική και στη συνέχεια κάνω tacticals, όπως λέμε στα ελληνικά. Δράσεις. Για ποιο λόγο? Διότι μέσα από την έρευνα γνωρίζω πού βρίσκομαι, από πού ξεκινώ, τι έχω να διαχειριστώ. Με τη στρατηγική αποφασίζω πού θέλω να πάω όταν τελειώσω και πώς θα διανύσω αυτή την απόσταση που χωρίζει τα δύο σημεία. Και με τις δράσεις μειώνω διαρκώς την απόσταση και κτίζω περιουσία. Ο τουρισμός όμως κυρίως είναι άνθρωποι. Είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, το βασικό του συστατικό. Άνθρωποι λοιπόν. Ο Σέξπερ το έχει πει πολλές χιλιάδες χρόνια πολύ καλύτερα από μένα. Τι άραγε είναι η πόλη παρά οι άνθρωποι τους? Πηγαίνουμε για να δούμε ανθρώπους. Ένα κλασικό δίλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα είναι να κάνω τουρισμό ή να φτιάξω τα πεζοδρόμια. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να επισκέφτηκε τόπο ποτέ γιατί είχε καλά πεζοδρόμια? Αν ήταν έτσι στην Ινδία, δεν θα πατάγει άνθρωπος. Και είναι ένας από τους πιο μεγάλους και πιο ισχυρούς προορισμούς παγκοσμίως. Γιατί λοιπόν θέλουμε να πάμε στην Ινδία? Διότι οι άνθρωποι εκεί έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον συγκεκριμένο που είναι εγωιτευτικό και θέλω να το έχω ως εμπειρία. Τόσο απλό. Όταν λέμε άνθρωποι, τι εννοούμε? Καταρχήν οι κάτοικοι, που είναι και αυτοί οι οποίοι κυρίως ωφελούνται από όλη αυτή την ιστορία όταν ο τόπος κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις που ζουν εκεί. Οι επισκέπτες, οι οποίοι είτε ήδη έχουν έρθει είτε θα μπορούσαν να έρθουν. Όλοι οι επαγγελματίες που έχουν σχέση με το θέμα και βεβαίως οι επενδυτές που όταν ο τόπος κάνει καλά τη δουλειά του θα έρθουν. Μία πολύ απλή αναγωγή στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα και πριν από 10 χρόνια θα σας πείσει για το τελευταίο. Το ότι οι επενδυτές θα έρθουν. Αρκεί ο τόπος να κάνει ό,τι πρέπει. Γιατί κάτοικοι? Γιατί όταν οι κάτοικοι αγαπούν τον τόπο τους, αυτό φαίνεται, προβάλλεται και λειτουργεί σωρευτικά και υπέρ της μάρκας. Γιατί γίνονται οι σωστοί και πρέπει να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης και εν τέλει, είπαμε, είναι και αυτοί που κερδίζουν από την ιστορία, έτσι, από την ανάπτυξη. Αποτελούν λοιπόν αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της ίδιας της πρότασης της πόλης. Ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία λειτουργούμε όλοι μας ως καταναλωτές τουρισμού? Πρώτα-πρώτα μαθαίνουμε με κάποιο τρόπο, που θα πω παρακάτω, για ένα προορισμό. Στη συνέχεια αποφασίζω να τον επισκεφτώ, ζω την εμπειρία όταν είμαι εκεί, την θυμάμαι και αν είπαμε έχει κάνει καλά ο προορισμός τη δουλειά του, τη συστήνω κιόλας. Αναμνήσεις. Όπα.
Λοιπόν, με ποιο τρόπο αποφασίζουμε για τον επόμενο προορισμό? Είναι επίτηδες αλφαβητικά. Αν είχαμε λίγο χρόνο, θα έμπαινα στον πειρασμό να σας ρωτήσω να τα κατατάξετε. Η σωστή σειρά είναι αυτή. Και για να είμαι πιο σωστός, θα βάλω και ποσοστά. Σε ένα ποσοστό, λοιπόν, 35% μαθαίνουμε και ενδιαφερόμαστε για ένα καινούργιο προορισμό από κάτι που ακούσαμε από το κοινωνικό μας περιβάλλον. Είναι το πιο έγκυρο και το πιο έμπιστο μέσο για να μάθω κάτι. Δεν έχει κανένα λόγο να μου πει ψέματα. Δεν πληρώνεται γι' αυτό. Σε σημαντικό βαθμό για τον ίδιο λόγο και το δεύτερο στη σειρά, το ίντερνετ, είναι επί της ουσίας ό,τι και το πρώτο. Θα πω παρακάτω κάποια πράγματα σχετικά. Προσέξτε ότι η διαφήμιση με την κλασική της έννοια, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνο, αφήσεις, καταχωρήσεις κτλ., κτλ., συμμετέχει στο 3%. Με ένα μαγικό τρόπο, ο ελληνικός τουρισμός για πολλά χρόνια, 2 δεκαετίες, έριχνε σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχε ακριβώς στο 3%. Το αφήνω στην κρίση σας. Προχωρώ. Όταν έρχεται η συζήτηση στο πώς ενημερωνόμαστε για ένα προορισμό, εκεί η δύναμη του ίντερνετ είναι συντριπτική και η δύναμη των ταξιδιωτικών πρακτόρων μικρή. Εάν δεν προσέξουν, σύντομα θα πρέπει να αναζητήσουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Το διαδίκτυο, λοιπόν, για τους λόγους που είπα, είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτό το πράγμα. Είναι το σημαντικότερο κανάλι επικοινωνίας αυτή τη στιγμή. Λόγω ηλικίας, υποθέτω, αυτά σας λένε πράγματα. Είναι παράλληλοι κόσμοι όπου εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά ζουν δεύτερη ζωή. Εθίζονται, λοιπόν, στο να ζουν μια παράλληλη ζωή σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο προορισμός είναι να φροντίσει να δώσει αυτού του είδους την εμπειρία με έναν τρόπο σε αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτά ενδεχομένως σας λένε πράγματα. Στο διαδίκτυο είμαστε ακόμα. Είναι χώροι όπου όλοι οι άνθρωποι σαν και εμάς αισθάνονται την ανάγκη να πούν την εμπειρία τους. Και εκατομμύρια άλλοι να διαβάσουν αυτή την εμπειρία όταν ενδιαφερθούν τελικά για αυτόν τον προορισμό. Να δουν τι πραγματικά συμβαίνει από πηγές ανεξάρτητες πληρωμής media χρημάτων. Από πραγματικούς χρήστες που είχαν την εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι ξαφνικά μια τεράστια κοινότητα παγκόσμια, χωρίς σύνορα, χωρίς γλώσσα, χωρίς μέσα, χωρίς σύνορα κανενός είδους, που έχει στο χέρι του αυτή τη στιγμή ένα μαγικό εργαλείο επικοινωνίας που λέγεται smartphone. Βρίσκομαι λοιπόν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, μια που την αναφέρω, και βλέπω δύο παιδάκια που βασανίζουν ένα σκυλάκι. Μπορεί να συμβεί. Βγάζω λοιπόν το smartphone μου, τραβάω φωτογραφία το συγκεκριμένο πράγμα και την επόμενη στιγμή ο επόμενος που θα μπει στο TripAdvisor και αναζητήσει το λίμα Καβάλα θα δει ότι κάποιος ζωόφιλος έγραψε «Μην έρχεστε στην Καβάλα, διότι εκεί βασανίζουν τα σκυλάκια». Εκατομμύρια είναι οι ζωόφιλοι στον πλανήτη. Ο προορισμός δεν έχει κανένα τρόπο να αντιδράσει σε αυτό. Κανένα. Σήμερα. Κάποτε η εικόνα του προορισμού γινόταν από τον προορισμό η διαμόρφωση. Πλέον γίνεται από τους επισκέπτες. Εξαιρετική προσοχή και δύσκολο στη διαχείρισή του. Το ίντερνετ λοιπόν είναι όλα αυτά. Δεν έχει νόημα. Προχωρώ. Τάσεις. Σημαντικό. Ή σημαντική. Αυθεντικό. Ο τουρίστας πλέον δεν αναζητά, απορρίπτει τις βιτρίνες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που έφτιαξες για μένα για να μου τα πάρεις. Με ενδιαφέρει αυτό που είναι από πίσω και ζεις εσύ. Η Ινδία που λέγαμε προηγουμένως. Μπορείτε να το καταλάβετε πολύ εύκολα. Οικολογία. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω παραπάνω χρήματα για τόπους που σέβονται το περιβάλλον τους, το φτιάχνουν και το δουλεύουν σωστά και είμαι διατεθειμένος να πληρώσω και παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Οι Ασιάτες ανακαλύπτουν τον τουρισμό και το ταξιδεύουν. Μαζί τους και όλες οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Μπορείτε να το δείτε στην κάτω γραμμή. Κανείς μας δεν έχει χρόνο και συχνά δεν έχει και χρήματα. Ως εκ τούτου, δεν μιλάμε για μακρόχρονες τουριστικές διακοπές, μιλάμε πια για σύντομες και γρηγορότερες. Και επίσης ταξιδεύουν οι ακραίες ηλικίες. Οι μη έχουσες προβλήματα. Αυτές που δεν έχουν ακόμα και αυτές που τελειώσαν. Δεν ανήκω δυστυχώς σε καμία από τις δύο. Ή ευτυχώς. Κάντο μόνο σου, το είπα ήδη. Μπορώ να πλανάρω το σύνολο του ταξιδιού μου από την ησυχία του σαλονιού μου, φορώντας πιτζάμες η ώρα 12 το βράδυ της Κυριακής. Πολύ σημαντικό. Έχω την ανάγκη αυτό που έζησα να το πω, να το διηγηθώ. Άρα βλέπε όλα αυτά που μόλις είπαμε. Λόγοι επίσκεψης όχι ιεραρχημένοι, λίγο σκόρπια. Το τοπίο, η αυθεντικότητα για άλλη μια φορά. Ο χαλαρός τρόπος ζωής. Δεν θέλω να πάω σε ένα μέρος που όλοι είναι τσιτωμένοι. Είναι και ένας λόγος που το brand Αθήνα δεν είναι στα πάνω του.
Δεν θέλω να πάω σε ένα τόπο που όλοι οι άνθρωποι περπατούν με το κεφάλι κατεβασμένο και σκυθροπή. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Φιλικοί κάτοικοι, ασφάλεια, επίπεδο και ποιότητα ζωής, ιστορία, κουλτούρα, αξιοθέατα, προσβασιμότητα, αστρονομία κτλ. Κτλ. Πολύ γρήγορα Brand Greece, διότι έχει τελειώσει ο χρόνος μου ήδη. Brand Greece. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το Country Brand Index, αξίζει τον κόπο να το αναζητήσετε. Είναι μια παγκόσμια μελέτη που γίνεται κάθε χρόνο και μετρά τη δύναμη των μαρκών, των τόπων ως μάρκα παγκοσμίως. Όχι μόνο τουριστικά, γενικά. Και επενδυτικά και κοινωνικά και ως επίπεδο ζωής κτλ. Εδώ λοιπόν το 2005, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς, θυμίζω, είμαστε στην περίοπτη έκτη θέση στον κόσμο. Την επόμενη χρονιά και λόγω της φόρας που είχαμε πάρει, και μόνο λόγω αυτής, τσιμπάμε και μια θέση, πηγαίνουμε στην πέμπτη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έβδομη. Μας λένε κιόλας οι άνθρωποι ότι, παιδιά, προσέξτε, οφείλετε να κάνετε μια σειρά από πράγματα για να συντηρηθείτε στοιχειωδώς. Προφανώς δεν τα κάναμε. Βρισκόμαστε το 11 στην 27η και φαίνεται ότι είμαστε στην 36η. Αυτή είναι η κατάταξη του 11, μπορείτε να τη δείτε. Και βλέπετε που είναι η Ελλάδα. Δεν έχει νόημα να τρέξω τα υπόλοιπα slides του συγκεκριμένου πράγματος. Το πιάσατε το νόημα, καταλάβατε τι συμβαίνει και γιατί, που σκοράρουμε καλά κτλ. Δίπλα μας, οι αγαπητοί γείτονες, έχουν 30ετή στρατηγική ανάπτυξη, η οποία είναι ενεργημένη στο διαδίκτυο, όποιος τη θέλει μπορεί να την ψάξει, και όπου οι τόποι, οι πρώτες 6 πόλεις όπου θα εφαρμοζόταν πιλωτικά θέμα city branding, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν περάσει στους επόμενους. Εμείς προς το παρόν το συζητάμε. Το οποίο είναι βέβαια πολύ καλύτερο από πριν που δεν το συζητάγαμε καν. Είναι μια εξέλιξη. Μεθοδολογία. Η οποία εν πωλής είναι και η μεθοδολογία του branding γενικότερα, άρα έχει και μια αξία πλέον του τουρισμού. Ποια είναι η αποστολή μου? Να αναβαθμίσω ένα τόπο σε επώνυμη μάρκα με στόχο να τον αναπτύξω, να έχει ευμέρεια και να βεβαίως τελικά να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πώς ξεκινώ? Καταρχήν, μετρώντας που βρίσκομαι σήμερα. Που σημαίνει, ποιος είμαι και τι είμαι, τι δεν είμαι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν πάρα πολύ ψέματα, τι με κάνει ξεχωριστό, αυθεντικό, τι δεν κάνω καλά και πρέπει να το διορθώσω. Επίσης, σε ποιους απευθύνομαι? Δεν υπάρχει προορισμός που απευθύνεται σε όλους, ίσως μόνο η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, ή τέτοιου είδους μάρκες. Οι υπόλοιποι προορισμοί απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Σε ποιο τόνο φωνής πρέπει να μιλήσω σε αυτό το κοινό, πόσο ειλικρινής πρέπει να είμαι, παρένθεση, μόνο ειλικρινής. Το τονίζω. Αλλιώς δημιουργείς προσδοκίες που δεν καλύπτεις. Άρα τελειώνεις ως μάρκα. Πολύ απλό. Τι έχω να πουλήσω? Δεύτερο ερώτημα. Από εδώ ξεκινάω. Πού θέλω να φτάσω, που σημαίνει πώς θέλω να γίνομαι αντιληπτός όταν τελειώσω, πώς δεν θέλω να γίνομαι αντιληπτός. Το Άμστερνταμ είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Η κοινωνία εκεί αποφάσισε ότι δεν θέλει να γίνεται αντιληπτή παγκοσμίως ως η πόλη των όμορφων κυριών γυμνών πίσω από τα παράθυρα. Το λέω πολύ κομψά, αλλά νομίζω το καταλάβατε. Και των μπάφων στα καφέ. Θέλω να γίνομαι αντιληπτός ως η πόλη των μεγάλων μάστερς της τέχνης, των μουσείων, των καναλιών, η Βενετία του Βορρά κτλ. Κτλ. Το κάναν, το δουλέψαν, το πετύχαν, το απολαμβάνουν, το κεφαλαιοποιούν και κερδίζουν από αυτό. Ποια απόσταση χωρίζει τα δύο σημεία? Πώς θα διασχίσω αυτή την απόσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται και εξοδεύοντας όσο γίνεται λιγότερα? Πώς θα συνεχίσω να κερδίζω από αυτό σε βάθος χρόνου? Και πώς θα διαχειριστώ την περιουσία που προκύπτει για να πετύχω όλα τα προηγούμενα? Τι είναι η ταυτότητα προορισμού? Τα είπα ήδη. Θεμέλιο ανάπτυξης. Ένας σαφής οδικός χάρτης του πού πρέπει να πάω και πώς πρέπει να πάω εκεί. Εργαλείο εκτίμησης για να εκτιμήσω ευκαιρίες. Πολύ σημαντικό. Έρχεται, ας πούμε, σε μια πόλη σαν την Καβάλα, έρχονται δύο προτάσεις. Η μία λέει μπορείς να γίνεις τουριστικός προορισμός και να κερδίσεις από αυτό. Η άλλη λέει μπορεί να γίνεις ενεργειακός κόμβος και να κερδίσεις από αυτό. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Ή πετρέλαια ή τουρισμός. Και τα δύο μαζί. Ούτε στο Ντουμπάι. Ανταγωνιστικότητα, πιστότητα, πολύ σημαντικά. Πιστοί και σημαντικοί πελάτες. Διακριτικό πλεονέκτημα. Αυτοπεποίθηση. Μπορώ να πετύχω καλύτερες τιμές, να διεκδικήσω καλύτερες τιμές. Μια χαρά τα λέω. Γίνεται? Και αν ναι, πώς? Με δύο τρόπους. Καταρχήν, the Greek way. Διότι η χώρα μας δεν έχει μόνο, η ράτσα μας δεν έχει μόνο κακά, έχει και κάποια καλά. Μεταξύ αυτών είναι τα τρία αυτά. Ας τα βάλουμε να δουλέψουν. Επιτέλους για μας. Όμως, είμαστε και Ευρωπαίοι. Έχουν και αυτοί κάποια που εμείς δεν διαθέτουμε. Οφείλουμε να τα δουλέψουμε. Στρατηγική, συνέπεια και οργάνωση. Κανένα από τα τρία δεν μας διακρίνει. Καιρός να ξεκινήσουμε. Με σεβασμό λοιπόν στον επισκέπτη και στον τόπο μας, πολύ σημαντικό. Επίσης, μερικές φορές δεν κάνουμε τίποτα από τα δύο.
Μπορούμε λοιπόν. Oh yeah. Oui. Ya. Da. Εδώ είχα δύο δεσποινίδες στην προηγούμενη αίθουσα που μου είπαν πώς λέγεται αυτό. Ήταν σκονάκι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ μαζί μας, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς διαβάζεται, αλλά ίσως πρέπει να το ξεκινήσω, το μαθαίνω σιγά σιγά. Ναι, μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε. Μπορούμε προσπαθώντας όλοι μαζί και συντονισμένα και οργανωμένα και πάντα κτίζοντας σωστές ταυτότητες και σωστά πράγματα. Διότι εν τέλει, αν δεν το κάνουμε εμείς, από ποιον περιμένουμε να συμβεί και αν δεν το κάνουμε τώρα, εδώ που είμαστε, πότε περιμένουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπρούσαλη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή το θέμα είναι μοχλή καινοτομίας και εξωστρέφειας για το ελληνικό επιχειρήν από το design και το branding. Υπάρχει... Η λογική είναι ότι το προϊόν θα ενισχυθεί από το design για να αποκτήσει για να μπει σε μια αγορά ή ανάποδα. Θέλω να πω, το προϊόν είναι αυτό που θα με το branding θα βρει μια αγορά ή δουλεύει ανάποδα. Είναι κάποιες αγορές οι οποίες με όποιο design, με όποιο branding να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να μπουν εκεί. Ας πούμε, κύριε Μπρούσαλη, προηγουμένως είδαμε και τον κύριο Κολιόπουλο που μας μίλησε για το Λάμπτα. Είναι το λάδι που μπορεί να μπει σε μια τέτοια αγορά ή δουλεύει κάπως ανάποδα. Αυτό που δεν είπε ο κύριος Κολιόπουλος προηγουμένως είναι ότι το λάδι που πρώτο χρησιμοποίησε και έβαλε μέσα στο δικό του μπουκάλι είναι το ίδιο λάδι που έδειξα και εγώ ως κριτσά. Το ίδιο προϊόν λοιπόν με διαφορετική συσκευασία σε διαφορετικό κανάλι και με διαφορετική προσέγγιση κοστίζει 12 ευρώ και 70 λίρες. Υπάρχει μια βασική αρχή που ισχύει για το τρόφιμο και όχι μόνο. Το προϊόν αγοράζεται καταρχήν με το μάτι και ξαναγοράζεται με την ποιότητα. Είναι σαφές αυτό που λέω. Μπορεί να είναι το καλύτερο προϊόν στη γη. Εάν δεν μου το λέει στον ελάχιστο χρόνο επικοινωνίας που έχουμε, όταν σταθώ μπροστά σε ένα ράφι, στον ελάχιστο χρόνο που έχω να το αφιερώσω, που για να έχεις μια αίσθηση, στο σούπερ μάρκετ, ο αντίστοιχος χρόνος μπροστά στο ράφι είναι 20 δευτερόλεπτα, 30. Έτσι. Σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα λοιπόν η συσκευασία πρέπει να μου πει ότι εγώ είμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα που αξίζω να με διαλέξεις. Αυτό είναι μάτι. Και branding. Και design. Το αν αυτό που θα βρω μέσα ισχύει και για τους προορισμούς αντίστοιχα. Ή για οτιδήποτε έχει να κάνει, μπορεί να του δώσει κανείς την ετικέτα προϊόν έτσι, ή υπηρεσία. Εάν αυτό που θα βρω μέσα δεν είναι ανάλογο αυτού που μου υποσχέθηκε η συσκευασία, το προϊόν δεν έχει καμία τύχη στον κόσμο.